Έχεις πολύ θράσος τελικά. Κοίτα. Δεν θέλω τσαμπουκάδες. Γιατί όπως βλέπεις ήρθα ήρεμα. Και πολιτισμένα. Ναι. Και εγώ ήρεμος είμαι. Και ακούω. Προχώρα. Ευτυχώς λοιπόν που ακούς, γιατί το κοριτσάκι είναι δικό μου. Δικό μου. Καταλαβαίνεις. Να μην σου μπαίνουν τρελές ιδέες στο μυαλό. Σε ποιο κοριτσάκι αναφέρεις ακριβώς? Ξέρεις πολύ καλά. Κοιτάξτε, νομίζω η συζήτηση δεν έχει νόημα. Κάτσε ρε Μαρκό, γιατί ξέρεις, η συζήτηση άρχισε να αποκτά λίγο ενδιαφέρον. Για συνέχισε, γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν κοριτσάκι. Λοιπόν, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, μιλάω για τη χαρά. Λοιπόν, άκου, δεν γουστάρω η γυναίκα που βγαίνει μαζί μου να παίρνει το μέρος άλλου αντί για μένα. Και ειδικά σε έναν πρώην της. Καλά, αν είπαν την άποψη της, είναι κακό. Δεν πολλά κακό. Κάτσε ρε Μαρκο, γιατί η συζήτηση αποκτά άξιον ως που πάει. Για συνέχισε. Άκου, αγόρι μου, δεν ξέρω τι είχατε με τη χαρά και ούτε με ενδιαφέρει. Από εδώ και πέρα θέλω να ξέρεις ένα πράγμα. Η χαρά είναι δική μου. Δική μου, καπιτό. Κοτσάνι. Τι κότσια. Κοτσάνι, γε μου, αν καταλαβείς. Στην Κύπρο, για να είσαι ιδιοκτήτης, πρέπει να έχεις κοτσάνι. Έτσι λέει ο νόμος. Εγώ δεν γουστάρω να πηγαίνω με τον νόμο. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο νόμος. Όταν γουστάρω κάτι, το παίρνω. Φίλε μου, εν καταλάβω να μου λάλεις. Κι έτσι αλλιώς, εγώ τώρα φκένω με την Ναόμη. Τι είναι κατάλαβα δηλαδή. Πρόβλημα να μιλώ με τη χαρά, να απαγορεύεται. Η χαρά είναι δική μου. Το κατάλαβες. Και δεν θέλω να την ξαναπλησιάσεις. Κατάλαβες. Ρε κουμπάρε, είπες σου η χαρά ότι την ενόχλησα. Εντάξει ρε, αρή ηρέμησε. Ο φίλος μας ποδά είπε να μου ήθελε να μας πει που σε έναν έλεγχο θέμα. Οπότε αν η συζήτηση έληξε. Χαίρομαι που συνεννοηθήκαμε. Διαφορετικά θα είχαμε πολύ άσχημα ξεμπερδέματα. Ένα λεπτό. Τώρα απειλήσε με. Έλα ρε, και εσύ τώρα, αν κατάλαβες ότι ο τύπος είναι κομπλεξικός. Υποστήριξε σε εγκόμενα του και ένιωσε ότι απειλείται. Έτσι ήρθε ο καλαμαράς μέσα στο μαχαζί μου. Να μου πουλήσει μούρι. Λάρη, δεν έχεις τίποτε καλύτερο να ασχοληθείς. Έχω. Την Ναόμη. Ωραία. Άλλαξε θέμα. Αναπίστευτος ο τύπος. Άλλαξε θέμα. Κάσε έναν πρώην της. Καλά, αν είπαν την άποψη της, είναι κακό. Είναι πολλά κακό. Κάτσε ρε Μαρκο, γιατί η συζήτηση αποκτά άξιον ως που πάει. Για συνέχισε. Άκου, αγόρι μου, δεν ξέρω τι είχατε με τη χαρά και ούτε με ενδιαφέρει. Από εδώ και πέρα θέλω να ξέρεις ένα πράγμα. Η χαρά είναι δική μου. Δική μου, καπιτό. Κοτσάνι, σε ποιο κοριτσάκι αναφέρεις ακριβώς? Ξέρεις πολύ καλά. Κοιτάξτε, νομίζω η συζήτηση δεν έχει νόημα. Κάτσε ρε Μαρκο, γιατί ξέρεις, η συζήτηση άρχισε να αποκτά λίγο ενδιαφέρον. Για συνέχισε, γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν κοριτσάκι. Λοιπόν, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, μιλάω για τη χαρά. Λοιπόν, άκου, δεν γουστάρω η γυναίκα που βγαίνει μαζί μου να παίρνει το μέρος άλλου αντί για μένα. Και ειδικά... Έχεις πολύ θράσος τελικά. Κοίτα. Δεν θέλω τσαμπουκάδες. Γιατί όπως βλέπεις ήρθα ήρεμα. Και πολιτισμένα. Ναι. Κι εγώ ήρεμος είμαι. Και ακούω. Προχώρα. Ευτυχώς λοιπόν που ακούς, γιατί το κοριτσάκι είναι δικό μου. Δικό μου. Καταλαβαίνεις. Να μην σου μπαίνουν τρελές ιδέες στο μυαλό. Η χαρά είναι δική μου. Το κατάλαβες. Και δεν θέλω να την ξαναπλησιάσεις. Κατάλαβες. Ρε κουμπάρε, είπες σου η χαρά ότι την ενόχλησα. Εντάξει ρε, αρή ηρέμησε. Ο φίλος μας ποδά είπε να μου ήθελε να μας πει που σε έναν έλεγχο θέμα. Οπότε αν η συζήτηση έληξε. Χαίρομαι που συνεννοηθήκαμε. Διαφορετικά θα... Τι κότσια. Κοτσάνι, γε μου, αν καταλαβείς. Στην Κύπρο, για να είσαι ιδιοκτήτης, πρέπει να έχεις κοτσάνι. Έτσι λέει ο νόμος. Εγώ δεν γουστάρω να πηγαίνω με τον νόμο. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο νόμος. Όταν γουστάρω κάτι, το παίρνω. Φίλε μου, θέλω.
Εν καταλάβω να μπουλάλεις. Και έτσι αλλιώς εγώ τώρα φκένω με την Ναόμη. Τι είναι κατάλαβα δηλαδή. Πρόβλημα να μιλώ με τη Χαρά, να απαγορεύεται. Και έτσι αλλιώς εγώ τώρα φκένω με την Ναόμη. Τι είναι κατάλαβα δηλαδή. Πρόβλημα να μιλώ με τη Χαρά, να απαγορεύεται. Η Χαρά είναι δική μου. Το κατάλαβες. Και δεν θέλω να την ξαναπλησιάσεις. Κατάλαβες. Ρε κουμπάρε, είπες σου η Χαρά ότι την ενόχλησα. Εντάξει, αρή, ηρέμησε. Ο φίλος μας ποδά είπε να που ήθελε να μας πει που σε έναν ένεση θέμα. Οπότε αν η συζήτηση έληξε. Χαίρομαι που συνεννοηθήκαμε. Διαφορετικά θα είχαμε πολύ άσχημα ξεμπερδέματα. Ένα λεπτό. Τώρα απειλήσε με. Έλα ρε, και εσύ τώρα, αν κατάλαβες ότι ο τύπος είναι κομπλεξικός. Υποστήριξε σε εγκόμενα του και νιώσε ότι απειλείται. Τι ήρθε ο καλαμαράς μέσα στο μαχαζί μου, να μου πουλήσει μούρι. Λέρι, δεν έχεις τίποτε καλύτερο να ασχοληθείς. Έχω. Την Ναόμη. Ωραία. Άλλαξε θέμα. Είναι απίστευτος ο τύπος. Άλλαξε θέμα. Κάσε έναν πρώην της. Καλά, αν είπεν την άποψη της, είναι κακό. Είναι πολλά κακό. Κάτσε ρε Μαρκο, γιατί η συζήτηση αποκτά άξιον ως που πάει. Για συνέχισε. Ακού, αγόρι μου, δεν ξέρω τι είχατε με τη Χαρά και ούτε με ενδιαφέρει. Από εδώ και πέρα θέλω να ξέρεις ένα πράγμα. Η Χαρά είναι δική μου. Δική μου, καπιτό. Κοτσάνη, σε ποιο κοριτσάκι αναφέρεις ακριβώς? Ξέρεις πολύ καλά. Κοιτάξτε, νομίζω η συζήτηση δεν έχει νόημα. Κάτσε ρε Μαρκο, γιατί ξέρεις, η συζήτηση άρχισε να αποκτά λίγο ενδιαφέρον. Για συνέχισε, γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν κοριτσάκι. Λοιπόν, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, μιλάω για τη Χαρά. Λοιπόν, άκου, δεν γουστάρω η γυναίκα που βγαίνει μαζί μου να παίρνει το μέρος άλλου αντί για μένα. Και ειδικά... Έχεις πολύ θράσος τελικά. Κοίτα. Δεν θέλω τσαμπουκάδες. Γιατί όπως βλέπεις ήρθα ήρεμα και πολιτισμένα. Ναι, και εγώ ήρεμος είμαι. Και ακούω, προχώρα. Ευτυχώς λοιπόν που ακούς, γιατί το κοριτσάκι είναι δικό. Έχεις πολύ θράσος τελικά. Κοίτα. Δεν θέλω τσαμπουκάδες. Γιατί όπως βλέπεις ήρθα ήρεμα και πολιτισμένα. Ναι. Κι εγώ ήρεμος είμαι. Και ακούω. Προχώρα. Ευτυχώς λοιπόν που ακούς, γιατί το κοριτσάκι είναι δικό μου. Δικό μου. Καταλαβαίνεις. Να μην σου μπαίνουν τρελές ιδέες στο μυαλό. Σε ποιο κοριτσάκι αναφέρεις ακριβώς? Ξέρεις πολύ καλά. Κοιτάξτε, νομίζω η συζήτηση δεν έχει νόημα. Κάτσε ρε Μαρκο, γιατί ξέρεις, η συζήτηση άρχισε να αποκτά λίγο ενδιαφέρον. Για συνέχισε, γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν κοριτσάκι. Λοιπόν, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, μιλάω για τη Χαρά. Λοιπόν, άκου, δεν γουστάρω η γυναίκα που βγαίνει μαζί μου να παίρνει το μέρος άλλου αντί για μένα. Και ειδικά σε έναν πρώην της. Καλά, αν είπαν την άποψη της, είναι κακό. Είναι πολλά κακό. Κάτσε ρε Μαρκο, γιατί η συζήτηση αποκτά άξιον ως που πάει. Για συνέχισε. Ακού, αγόρι μου, δεν ξέρω τι είχατε με τη Χαρά και ούτε με ενδιαφέρει. Από εδώ και πέρα θέλω να ξέρεις ένα πράγμα. Η Χαρά είναι δική μου. Δική μου, καπιτό. Κοτσάνη. Τι κότσια. Κοτσάνη, γεια μου, αν καταλαβείς. Στην Κύπρο, για να είσαι ιδιοκτήτης, πρέπει να έχεις κοτσάνη. Έτσι λέει ο νόμος. Εγώ δεν γουστάρω να πηγαίνω με τον νόμο. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο νόμος. Όταν γουστάρω κάτι, το παίρνω. Φίλε μου, δεν καταλάβω να μπουλάλεις.